Έχω εδώ μπροστά μου συσκευές Google που κάνουν το σπίτι σου κεντρικά διαχειρίσιμο. Εδώ είναι το Google Nest Hub και εδώ είναι το Google Nest Mini, το οποίο το έχω και σε δύο χρώματα, αλλά δεν έχω ανοίξει τη δεύτερη συσκευασία. Υπάρχει σε μαύρο και υπάρχει και σε γκρι χρώμα. Είναι δύο συσκευές. By the way, the mic's off. To turn it back on, slide the switch on the back of this device. Το ξέρω ότι είναι κλειστό το μικρόφωνο, εγώ το έχω κλείσει επίτηδες για να μην μου μιλάς την ώρα που μιλάω εδώ πέρα στο βίντεο. Δύο έξυπνες συσκευές, δύο συσκευές οι οποίες κάνουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, απλά η μία, το Hub, ουσιαστικά επειδή έχει και την οθόνη πάνω του, κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, τα συνδέεις με τον λογαριασμό σου Google που μπορείς να έχεις και δέχονται φωνητικές εντολές για να κάνεις διάφορα πράγματα μέσα στο σπίτι. Για παράδειγμα, επειδή έχω κλειστά τα μικρόφωνα, ας ανοίξω το μικρόφωνο σε αυτό εδώ. The mic's back on. Μπορώ να ελέγξω για παράδειγμα το air condition μέσω μιας συσκευής που έχω για να το ελέγχει, η οποία είναι εγκατεστημένη μέσα στο Google Home, και από το Nest Hub μπορώ να δώσω την εντολή και να πω «Hey Google, change the temperature of my air condition to 26 degrees». Sure, setting Tado to 26 degrees. Είδες. Εδώ, επειδή έχει και την οθόνη, μου δείχνει πληροφορίες και μπορώ να κάνω αλλαγές κατευθείαν από την ίδια την οθόνη, όπως μπορώ να αλλάξω και τα φώτα, μπορώ να κάνω διάφορες άλλες ρυθμίσεις μέσα από την οθόνη. Υπάρχει ενσωματωμένο ηχείο και στις δύο περιπτώσεις και τα δύο πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ρεύμα. Για παράδειγμα, πάω πάλι εδώ και μπορώ να βάλω το air condition στους 28 βαθμούς και πάει το air condition και δυναμώνει και πηγαίνει στους 28 βαθμούς. Θα το ξαναγυρίσω στους 25, 24,5, 25 χειροκίνητα. Ακούτε και το beep που δουλεύει το air condition που κάνει τις αλλαγές. Επίσης, μπορώ να ελέγξω διάφορα φώτα που έχω στο σπίτι μου. Για παράδειγμα, έχω φως της Xiaomi. Εδώ είναι δύο φώτα. Βλέπεις εδώ, σου λέει Hugo και Mi LED. Αφωτίστηκα λίγο καθόλου. Μπορώ να το κλείσω από εδώ και να το ξανανοίξω από εδώ. Φαίνεται η διαφορά ότι ανοίγουν τα φώτα, γιατί κάνω και τις σκιές από πίσω. Αυτές τις εντολές που τις κάνω μέσα από την οθόνη μπορώ να τις κάνω και φωνητικά όπου και να είμαι στο σπίτι. Επίσης, ακριβώς επειδή στο Nest Hub υπάρχει και οθόνη, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να δεις μουσική, βίντεο από το YouTube ή να διαβάσεις πληροφορίες ή να το αφήσεις εδώ στην οθόνη όπως ρυθμίζεται, να σου δείχνει διάφορες φωτογραφίες, είτε δικές σου φωτογραφίες, είτε φωτογραφίες που επιλέγει το ίδιο το Google, η Google για να σου εμφανίσει. Εδώ πέρα είναι πίνακες και σου δίνει και πληροφορίες ποιος είναι ο συγκεκριμένος πίνακας και ποιος τον έχει ζωγραφίσει και που μπορείς να το βρεις. National Museum of Asian Art λέει εδώ. Μπορώ να του πω όμως εγώ, «Hey Google, show me my photos from summer 2019». Και αν έχω εγώ φωτογραφίες ανεβασμένες στα Google Photos από το κινητό show μου, «Show me your photos taken from June 21st to September 22nd, 2019». Και θα αρχίσει να μου δείχνει τώρα τις φωτογραφίες από που έχω εγώ ανεβασμένες. Εδώ είναι γενέθλια του παππού και θα αρχίσει να δείχνει διάφορες φωτογραφίες που θα πηγαίνουν πέρα δόθε για το διάστημα που εγώ ουσιαστικά ζήτησα. Επίσης μπορώ να του πω να μου δείξει, επειδή έχει ακριβώς την οθόνη, έχω συνδέσει τον Netflix account μου στην οθόνη και μπορώ να του πω να μου δείξει περιεχόμενο Netflix. «Hey Google, play Star Trek Discovery on Netflix». Sure, playing Star Trek Discovery on Netflix. Πάει και φορτώνει το Netflix και μου δείχνει αυτό που εγώ του ζήτησα να μου δείξει, γιατί δουλεύει σαν οθόνη και μπορεί να παίξει περιεχόμενο κατευθείαν μέσα στην οθόνη. «Hey Google, play some Christmas music». Μπορώ να του πω να παίξει μουσική. «Rockin' around the Christmas tree by Mel and Kim». Sure, playing on YouTube music. Και αρχίζει και παίζει μουσική. Εντάξει. Και μπορώ να του πω επίσης να μου δείξει βίντεο στο YouTube, γιατί τώρα είναι YouTube Music. Άμα έχεις και κανένα παιδί στο σπίτι και θες να, λιγάκι να δει λίγο παιδική μουσική, μπορεί να του πεις «Hey Google, play Little Elephant on YouTube». Playing Phoebus Delaborious to Elephant Tech, the official animation video on YouTube Music. Και παίζει το ελεφαντάκι, ένα αγαπημένο τραγούδι όλων των μικρών παιδιών. «Hey Google, stop». Να πούμε ότι άμα δεν θέλεις να σε ακούει, έχει ένα διακόπτη εδώ από πίσω, ο οποίος ουσιαστικά απενεργοποιεί το μικρόφωνο και δεν μπορείς ό,τι και να του πεις δεν σε ακούει καθόλου. Έχει εδώ
πλήκτρα για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου στο πίσω μέρος, αν και μπορείς να δώσεις φωνητικές εντολές και να του πεις να σου αλλάξει την ένταση με τις φωνητικές εντολές που του δίνεις. Έχεις home control όπως σας έδειξα πριν για φώτα, κάμερες, ρουτίνες, δωμάτια, όπως τα έχεις ρυθμίσει δηλαδή στο Google Home μπορείς να τα ελέγξεις από εδώ πέρα. Μάλιστα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να πάρεις βιντεοκλήσεις, όχι βιντεοκλήσεις, για να πάρεις να κάνεις κλήσεις φωνητικές μέσω του Google Duo, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιεί το ίντερνετ για να κάνεις αυτές τις κλήσεις, και επίσης μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ίδια τη συσκευή για να μιλήσεις με την άλλη συσκευή που η οποία μπορεί να βρίσκεται σε κάποιο άλλο μέρος του σπιτιού. Προς το παρόν βέβαια δεν υποστηρίζονται ελληνικά, κάποια στιγμή η Google θα τα φέρει και τα ελληνικά χωρίς... Οπότε εκεί πέρα η χρησιμότητά του θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Να πούμε τώρα ότι αυτό προφανώς έχει πολύ περισσότερες χρήσεις ακριβώς επειδή έχει την οθόνη. Έχουμε και το μικρό εδώ, θα κλείσω λίγο το μεγάλο, το οποίο μικρό είναι ένα μικρό ηχιάκι, το οποίο μάλιστα μπορεί να το κρεμάσει κάπου στον τοίχο. Έχει εδώ μια θέση για να πας να το κρεμάσει στον τοίχο και να κάνεις καλύτερα την δουλειά σου. Σου κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα, απλά δεν σου δείχνει τίποτα στην οθόνη. Hey Google, change the temperature of my air condition to 22 degrees. All right, setting Tado to 22 degrees. Hey Google, turn on office light. Το άνοιξε. Hey Google, turn off office light. Το έσβησε. Hey Google, start a timer for the next 15 seconds. Sure, 15 seconds. And that's starting now. Speaking of timers, to make sure you're scrubbing up thoroughly, just say, sing while I wash my hands. Ωραία. Οπότε του είπα να κάνει ένα timer, ένα χρονοδιακόπτη για τα επόμενα 15 δευτερόλεπτα, γιατί θέλω να χτυπήσει 15 δευτερόλεπτα. Μπορώ να του βάλω το ξυπνητήρι, μπορώ να του βάλω ό,τι θέλω, μπορώ να του βάλω να παίζει μουσική. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα με το Nest Hub, απλά... να το άρχισα να βαράει, περάσαν 15 δευτερόλεπτα. Πατάω και σταματάει. Μπορώ να κάνω τα πάντα, απλά δεν έχω την οθόνη για να βλέπω περιεχόμενο και εκεί. Όμως έχω ένα ηχιάκι το οποίο μάλιστα μπορείς να το συνδέσεις. Να βάλεις και ένα δεύτερο, ένα τρίτο, ένα τέταρτο στο ίδιο δωμάτιο ή στο ίδιο το σπίτι. Να του πεις να γίνουν όλα group και να παίζουν ταυτόχρονα μουσική σε όλα το δωμάτιο του σπιτιού. Επίσης μπορείς να πας από το κινητό και να το χρησιμοποιήσεις σαν ένα Chromecast device, να κάνεις εδώ πέρα cast my audio. Κατευθείαν από το κινητό, cast audio, και ό,τι ακούγεται από το τηλέφωνο στην πραγματικότητα μεταφέρεται κατευθείαν στο ήχο του τηλεφώνου, δηλαδή μεταφέρονται κατευθείαν στο ηχείο σαν να είναι συνδεδεμένο με Bluetooth, αλλά δεν είναι Bluetooth. Casting screen. Here comes a little darling. Και άμα το σταματήσω το cast, συνεχίζει ο ήχος στο κινητό. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω πάνω κάτω για τις συσκευές της Google, το Nest Hub και το Nest Mini. Εδώ έχεις την οθόνη που σου δίνει περισσότερες πληροφορίες και γιατί μπορεί να διαβάσεις ειδήσεις όπως έχει δει το Google ότι σ' αρέσουν και σου δείχνει όλες αυτές τις πληροφορίες ανάλογα με το ποιος είσαι. Ελέγχεις οποιασδήποτε άλλες συσκευές είναι smart και έχουν συνδεθεί στο σπίτι σου, κάνεις το merge των λογαριασμών με το Google Home και μπορείς να τα ελέγξεις από εδώ φωνητικά αλλά μέσα και μέσω της οθόνης, όπως έκανα εκεί. Θερμοκρασία δωματίου, να δεις, ακόμα και κάμερα μπορεί να δεις. Έχεις την οθόνη και σου δίνει περισσότερη πληροφορία μέσω αυτής. Στην άλλη περίπτωση έχεις το ηχιάκι, το οποίο από μόνο του κάνει αρκετές δουλειές, απλά χρειάζεται μόνο φωνητικές εντολές και από εδώ στην πραγματικότητα μπορείς να αυξομειώνεις την ένταση του ήχου. Πάντα ξαναλέω ότι μπορείς και στις δύο συσκευές να κλείσεις το μικρόφωνο, άμα φοβάσαι ότι κάποιος σε παρακολουθεί, οπότε το κλείνεις και δεν το χρησιμοποιείς. Αυτά λοιπόν, Google Nest Hub, Google Nest Mini σε δύο χρώματα για να κάνεις το σπίτι σου κεντρικά διαχειρίσιμο, όπως σας είπα στην αρχή. Στα αγγλικά, αλλά θα έρθουν και στα ελληνικά κάποια στιγμή. Καλές γιορτές σε όλους. Υγεία. Και εμείς εδώ θα είμαστε. Αντί, γεια.